train de plaisir. J'allais plus pas jouer, balayer les amours avec leur camélo, balayer pour toujours. Je veux pas rater. Oh, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Oui, le και εγώ μια εξαιρετική φωνή τη Σύνδια. Μπράβο Σύνδια, μπράβο, μπράβο, μπράβο Σύνδια. Δέσποινα, θα ξεκινήσω από εσένα, διότι αυτό που ακούσαμε ήταν μοναδικό, ήταν από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη φωνή, αν μου επιτραπεί, που έχει περάσει από το Rising Star μέχρι στιγμής και είναι μόλις 14 ετών αυτό το πραγματικό αφεντικό ταλέντο, Σύνδια. Είναι μοναδική, είναι μοναδική. Για πες. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είσαι καταπληκτική. Αυτό το τραγούδι, όταν το είπε η Edith Piaf, ήταν πια προς το τέλος της ζωής της. Δεν μετανιώνει για τίποτα, είπε, αλλά είχε ζήσει πάρα πολλά. Εσύ είσαι μόλις 14 χρόνια μεγαλύτερη από την κόρη μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είσαι καταπληκτική. Και με διέλυσες πραγματικά την ώρα που γύρισες και κοίταξες τον μπαμπά σου μέσα στο κοινό. Τι να πω, κορίτσι μου, είσαι ευλογημένο παιδί. Και ο παπάς περήφανος εκεί του κοιτάει. Συγκινήθηκα, δεν είναι. Έχει συγκινηθεί και ο παπάς, νομίζω. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άκουσα, συγγνώμη. Ναι, δεν ξέρω πολύ καλά ελληνικά, δεν πειράζει οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν όμως. Αντώνη, για πες. Τι να πω, τι να πω. Πραγματικά είσαι ένας άγγελος που μας τραγούδησε και μας συγκίνησε. Ευχαριστώ. Και δεν είναι μόνο εγώ, συγκινούμε γιατί βλέπω αυτά τα μάτια του μπαμπά σου, πόσο περήφανος νιώθει και πόσο περήφανο τον κάνεις και χαίρομαι ιδιαίτερα. Μπράβο. Κώστα, είπες ένα τραγούδι που θέλει πολύ μεγάλη ωριμότητα πραγματικά και είσαι 14 χρονών, είναι τρομερό ότι μπόρεσες και είπες έτσι αυτό το καταπληκτικό τραγούδι. Είναι νομίζω περίπτωση από αυτής που λες ότι βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο που έχει γεννηθεί για να κάνει αυτό στη ζωή του. Τελειώνει δηλαδή. Εγώ περίμενα να δω στο monitor την ώρα που τελείωνε το τραγούδι. Είχα την αίσθηση ότι θα είναι 100%. Δηλαδή το νιώσα, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι θα δω 100%. Μπράβο. Πήγε 95. 95. Αλλά ένιωσα ένα 100. Εγώ πιστεύω δεν προλάβανε. Οι υπόλοιποι δεν προλάβανε απλά. Όχι, κάτι να ξεχάστηκαν, ναι, απλώς. Ένα 5%, ναι. Η Γιώργο, είναι το 95% που είδα, πραγματικά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε 95% και θεωρώ ότι είναι αδικία. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι αδικία. Πραγματικά είναι αδικία. Θα πρέπει να είναι 100. Δηλαδή, δεν νομίζω πρέπει, ότι υπάρχει Έλληνας που να μην υποκληθεί σε αυτό το Θεοδόρο, γιατί μιλάμε για Θεοδόρο αυτή. Είσαι. Ό,τι και να πούμε τώρα, μπορεί να ακουστεί βαρύγδουπο, αλλά είναι αλήθεια. Αυτό που ακούω είναι πραγματικά ένα μουσικό φαινόμενο. Στα 14 σου να τραγουδάς έτσι, είχα ανατριχύλες όλο μου το σώμα. Δηλαδή, και ξέρεις κάτι, δεν είναι οι νότες. Είναι όλο αυτό το συνέστημα το οποίο μεταφέρεις την ώρα που τραγουδάς με το πρόσωπό σου και με τη φωνή σου. Είναι μαγικό. Βλέπω πάντως, Δέσποινα, κοιτάς εκστασιασμένη τόση ώρα. Ναι, ναι. Ναι, πράγματι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος εκεί πάνω που σου έχει δώσει την αγάπη του και
Σε έχει κανένα. Είναι ρε παιδί μου ένα τραγούδι αποτίμηση ζωή που το λέει ένα παιδάκι 14 χρονών. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Κοίτα, εγώ αισθάνομαι πάντω ότι εδώ θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα σε εγώ τολμώ να πω ότι. Σύνθια, δεν είπαμε. Σύνθια. Η Σίλβια πάει τελικό. Εγώ θα το πω. Η Σίλβια να πάει. Η Σίλβια θα. Πάει τελικό. Η Σίλβια θα πάει τελικό. Η Σίλβια θα πάει τελικό, Αντώνη. Η Σίλβια θα έρθει στην ομάδα μου. Με ποια ομάδα θα πάρει το θέμα μου. Θα δούμε. Ξέρει πολύ καλά η Σίλβια. We're meant to be. Κοίτα, πάντως η Σίλβια είναι από τις περιπτώσεις που και στο Rising Star αλλά και μετά θέλει πραγματικά έναν άνθρωπο ή περισσότερο στη ζωή της που θα της δώσουν τη σωστή κατεύθυνση. Το θείο δώρο το έχει, γιατί προφανώς εδώ μιλάμε έχουμε πέσει σε μια περίπτωση που σίγουρα έχει τεράστιο μέλλον η Σίλβια. Το λιγότερο δηλαδή είναι αυτό. Λοιπόν. Συγχαρητήρια Σίλβια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι.